Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να έχουμε μικρόφωνα. Καλώς. Ότι εμείς δεν είμαστε διατηρημένοι
Στο τέλος καταλήγει και η ομάδα συμβόλαιο στα παραπάνω ναι. Η εκ νέου γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα προϋποθέτει και την πολλή μελέτη, βελτίωση των όψεων και του περιβάλλοντος χώρου του καταστήματος. Δεν κάνει άρση της γνωμοδότησης που έχει δώσει το 2009 χωρίς σύμφωνης γνώμης ή η αρχαιολογία και αυτή την έχει δώσει τις 20 Δεκάτου του 2009 απλώς λέει για να σας χορηγηθεί εκ νέου γνωμοδότησε θα πρέπει να βελτιώσετε τις όψεις και το περιβάλλον του χώρου. Εσείς τι προτείνεστε να κάνετε? Εμείς πήγαμε, ανακαλέσαμε την αίτηση που κάναμε για άδεια τραπεζοκαθισμάτων και αυτή τη στιγμή είμαστε στην υφιστάμενη κατάσταση. Δεν έχουμε πειράξει το μαγαζί, ούτε μια πινέζα δεν βάλαμε από το 2009 που μας δόθηκε η άδεια. Πήγαμε τώρα να ζητήσουμε άδεια για τραπεζοκαθίσματα στην υπηρεσία και λέει η υπηρεσία, για να δώσουμε άδεια για τραπεζοκαθίσματα πρέπει να βελτιώσετε τις όψεις και πρέπει να φέρετε χαρτί, τίποτα, να βελτιώσετε τις όψεις. Εμείς από τη στιγμή δεν διατηθέμεθα να βελτιώσουμε τις όψεις γιατί δεν διατηθέμεθα, δεν προτιθέμεθα να βάλουμε και τραπεζοκαθίσματα. Πήγαμε, κάναμε ανάκριση της αίτησης ότι δεν ευθύμεθα πλέον για άλλα τραπεζοκαθίσματων και τελειώνει η ιστορία εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης νομίζω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Πολύ σημαντικό να πρέπει να λάβουμε υπόψη και το συντηρητικό της υπηρεσίας, το οποίο συντηρητικό λέει ότι για να σας χορηγηθεί άδεια για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να έχετε τη σύμφωνη γνώμη της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και της νεοτέρων μνημείων. Όταν θα έρθει η στιγμή του χρόνου για τραπεζοκαθίσματα, γιατί φέτος δεν διατηθέμεθα, ό,τι χρειάζεται θα κάνουμε με την νεοτέρα. Τώρα δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν προχωράτε στην επέκταση της αδείας. Ορίστε. Δεν προχωράτε στην επέκταση της αδείας. Αποσύρω την έκταση. Την έχουμε αποσύρει. Έχει αποσυρθεί από ό,τι κατάλαβα. Κάνατε έτοιμα και αποσύρετε αυτό. Αλλά επειδή το έγραφο της υπηρεσίας εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη, αυτό είναι το άντα πέκταση σε εμάς και εξετάζουμε. Το έγγραφο της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αυτή τη στιγμή λέει ότι για τους λόγους προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω πράγμα με την υγεία του ρόλου καταστήματος παρακαλείται η Επιτροπή της Διεύθυνσης της Ζωής να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή ανάκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και τη σφράγησή του μέχρι να αποσχοληθούν οι εγγυητικές αποφάσεις της εφορίας αρχαιοτήτων Μαθίας και της εφορίας νεωτέρων μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και τη συνέχιση της λειτουργίας του. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι αφού εσείς κάνατε την ξαναπήρατε το αίτημα που κάνατε, που στην υπηρεσία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, θα πρέπει να ξαναρωτήσουμε πλέον εμείς την υπηρεσία, εάν πραγματικά αυτοί συνεχίζουν να θέλουν το χαρτί αυτό της νεωτέρας. Πιθανόν είναι χρέα. Όχι για τη λειτουργία του καταστήματος όμως. Για τα τραπεζοκαθίσματα μόνο. Όχι για τη λειτουργία. Αυτή είναι τη διαφορά για τη λειτουργία. Η λειτουργία έχει δοθεί. Έχει για τα τραπεζοκαθίσματα. Απλώς να είναι σαφή το ερώτημα το δικό σας ως προς την υπηρεσία του Δήμου ότι για άδεια τραπεζοκαθισμάτων, για μεταβολή των όρων της άδειας για τραπεζοκαθίσματα
χρειάζεστε και τη σύμφωνη γνώμη της νεοτέρων, ναι ή όχι. Να ξέρω. Εσείς τουλάχιστον έχετε αποσύρει. Την έχουμε αποσύρει. Παρ' όλα αυτά όμως και εγώ έχω το ερώτημα, εάν πρέπει για άδεια τραπεζοκαταστημάτων χωρίς να αλλάζει η χρήση του καταστήματος, θα πρέπει να θεωρείται επέκταση. Δεν είναι επέκταση, είναι χρήση πεζοδρομίου. Δεν νομίζω και πρέπει να το δούμε αυτό σαν υπηρετική υπηρεσία μάλλον. Εάν χρήζει ή όχι σύμφωνα με τον Αρτέμπερ. Με την ευκαιρία θα μπορούσαμε πιθανό να πείσουμε. Να το δούμε, γιατί δεν γίνεται με για τραπεζοκαθίσμα. Ναι, τώρα για τραπεζοκαθίσμα, τώρα ζητάμε. Θέλω να δεν ξέρω να συμφωνία τώρα το πούμε. Που λέει ο Γιώργο. Ναι, όχι να. Όταν τα μεγάλα συνείδητο και αυτό λένε έτσι όπω το λέω, για το πόνο τουλάχιστον. Ναι, αυτή θέση ήταν την ανάκληση του καταστήματος. Έτσι όπως πρέπει να λαμβάνω. Η εκ νέου γνωμοδότηση της υπηρεσίας σημαίνει εκ νέου να γνωμοδοτήσουν, άρα για την γνωμοδότηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μια γνωμοδότηση του 2009 μέσα. Η εκ νέου γνωμοδότηση, από εκεί πήρε αυτό. Έτσι, προϋποθέτει υποβολή νέας μελέτης για βελτίωση. Πρόεδρε, εγώ θεωρώ, επειδή έχουμε παραιτηθεί, η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει αντικείμενο, ούτε και για την υπηρεσία ακόμα. Αν δεν υπάρχει για την υπηρεσία, πρέπει να ρωτήσουμε όμως, γιατί το άλλο φέρνει τις υπηρεσίες. Δηλαδή, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι τα δικά σας, αλλά αυτό που εξετάζουμε εμείς, που έρχεται στην ποιότητα ζωής, είναι το έργο της υπηρεσίας. Δεν γίνεται να το λάβουμε υπόψη. Αλλά και η υπηρεσία απλώς με τη δική σας συνδρομή να διατυπώνει ευκρινώς το τι θέλει να πει. Να μην κάνουμε εμείς και εσείς τους ερμηνευτές του κώδικα. Ναι, όχι, λέω ότι για να διευκολυνθούμε και εσείς σαν ποιότητα ζωής και εμείς σαν πολίτες και η υπηρεσία τώρα που θα καταθέσεις ό,τι θες να καταθέσεις, ό,τι θες να ρωτήσεις, ευκρινώς, διατυπωμένα και δικαιολογημένα να λέει τι, γιατί και πώς. Όχι, γιατί έχουμε ένα έγγραφο που καθόμαστε τώρα ένα μήνα και το διαβάζουμε καθόλους και οριζοντούς και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Συμφωνώ. Και από τη στιγμή που δεν ρωτήθηκε η νεοτέρα όταν βγήκε η άδεια, γιατί να ρωτηθεί τώρα, δεν κατάλαβα. Καλά, αυτό δεν είπα πολύ. Δηλαδή τώρα θα μπλέξουμε με την νεοτέρα, ξέρει. Αρχαιολογία, αρχαιολογία, το σημαίνει νεότερο. Αυτή τη στιγμή που η αρχαιολογία βυζαντινή πλέον δεν χρειάζεται, γιατί λέει αυτή δεν ξαναγνωμοδοτούμε. Έχει γνωμοδοτήσει, ούτε για να καλέσει τη γνωμοδότησή της. Ωραία. Η βυζαντινή γνωμοδότησε με το έγγραφο, να σου το διαβάσω, θέλετε. Όχι, τώρα το έγγραφο το 2009, λένε ότι τα πάντα σε υπόψη, τα παραπάνω, το γεγονός ότι η όψη του καταστήματος δεν βρίσκεται σε οπτική επαφή με μια αρμοδιότητά μας και εφόσον στην περιοχή λειτουργούν καταστήματα. Ανάλογες κρίσεις με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας μας, καταρχήν η εφορία μας δεν έχει αντίρρηση ως την ετούμενη χρήση και τη λειτουργία του νοτέρου καταστήματος. Είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι δεν είναι θέμα χωρίς σύμφωνες γνώμες από την υπηρεσία, δεδομένου αν έχει εξοικονομήσει στην οποία βρίσκεται το λόγο κατάστημα, δεν εκδίδεται από την εφορία μας και παρακαλούμε για την κρίση ενέργεια. Τότε, η εισήγηση τότε γιατί έρχεται η ανάγκηση με τις αδειές. Μα δεν ξαναλέω ότι δώσανε το 2015, κάνουν ξανά έτοιμα μας την αρχαιολογία. Και σήμερα λέμε. Για τη σύμφωνη γνώμη ξανά για να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα έξω από το κατάστημα. Σήμερα το λέω μόνο και από εσένα αυτή που λέξεις. Συμφωνώ. Εγώ δεν είπα. Σε αυτή λένε ότι εμείς αποσύρουμε. Τότε και τι συζητάμε. Ναι, αυτό είναι και μας το ερώτημα. Να σου πω τώρα γιατί το συζητάμε. Αυτό πρέπει. Γιατί η υπηρεσία στο έγγραφό της, έτσι, λέει το εξής.
Η υπηρεσία του Δήμου. Η υπηρεσία του Δήμου. Ναι. Γιατί αυτό εξετάζουμε. Εμείς το έργο μας στέλνει η υπηρεσία του Δήμου. Λέει ότι μέχρι να προσκουμιστούν οι ενδεικτικές αποφάσεις της Εφορίας Αρχαιοτήτων και της Εφορτερίας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. Επειδή ήταν ωφέλη αυτή. Να κάνουμε ανάγκες στις άδειες. Όχι, όχι, δεν έπρεπε να κάνουμε. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που έχουν κάνει ότι έχουν ξαναπάρει την άδεια τους, συμφωνεί. Άραγε δεν υπάρχει κανένα θέμα για μας. Τελείωσε. Πάμε στο δεύτερο. Ως προς την εφορία αρχαιοτήτων, νεωτέρων μνημείων, θα πρέπει να ρωτήσουμε την υπηρεσία για ποιον λόγο θα πρέπει να έχουμε τέτοιο χαρτί εμείς. Αυτό είναι. Δεν υφίσταται λόγο ανάγκηση. Απλώς, πρόεδρε, αυτό το συγγνώμη ότι συγγνώμη εγώ ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Εάν αποκτείτε η σύμφωνη γνώμη νεωτέρων μνημείων και αν θέλετε να το επεκτείνουμε, εάν απαιτείτε όταν πρόκειται για τα αποζωκαθίσματα, όταν πρόκειται η γνωμοδότηση, οποιοδήποτε επιλογία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ερώτημα είναι άκυρο. Εμείς θα πρέπει να στείλουμε απάντηση, όχι ερώτημα προς την αρχαιολογία που να λέτε. Δεν είναι στην αρχαιολογία. Είμαστε στην υπηρεσία τη δική μας, όχι στην αρχαιολογία. Εγώ δεν είπα στην υπηρεσία. Εγώ δεν είπα την αρχαιολογία. Πρόεδρε. Δεν επέμεψα την αρχαιολογία. Έχουμε τη δική μας, η δική μας υπηρεσία μας στο τελευταίο. Πρόεδρε, το σημαντικό της υπηρεσίας σας ήταν πριν την παρέτηση τη δική μας. Εμείς παραιτηθήκαμε εκ των υστέρων, επομένως αυτό που λέει και ο κύριος Ορφανίδης, αυτό μάλλον δεν θα πει, ότι αφού παραιτηθήκαμε εκ των υστέρων για την άδεια των τραπεζοκαθισμάτων, το συγκριτικό αυτό είναι άτοπο, δηλαδή άκερο. Μα αν το λαμβάναμε υπόψη να σου παρακαλέσουμε την άδεια. Ναι, όχι, εννοώ ότι και αυτό το συγκριτικό που λέει φέρτε μας από την νεωτέρων, αφού εμείς πήραμε πίσω το αίτημα μετά το συγκεκριτικό της υπηρεσίας, άρα το συγκεκριτικό της υπηρεσίας καθίσταται άκυρο. Δεν υπάρχει θέμα, αυτό μάλλον λέω. Αυτό το καταθέσατε. Την παρέτηση, ναι. Την παρέτηση, ναι, ορίστε. Πρωτοκολλήσατε αυτό, λέω. Αυτό είναι το ζήτημα. Την παρέτηση, εδώ είναι η παρέτηση, και αυτό λέω. Τι νομίζει είναι η παρέτηση. Μπράβο. Γιατί είναι το συγκεκριτικό βασίλειο. Αυτό το θέμα τα νομίζει ότι πριν το Πάσχα. Γι' αυτό είναι το συγκεκριτικό. Η ιστορία αυτή πριν το Πάσχα. Κάναμε για να... Βασίλειο, αυτό είναι την έχουμε στα χέρια μας και το συγκεκριτικό έρθει γιατί ήταν πριν το Πάσχα. Έρχεται ένα συγκεκριτικό. Πριν το Πάσχα. Πριν την παρέτηση. Μπράβο, παρέτηση σημερινή. Την έχουμε στα χέρια μας και δεν υπάρχει λόγος να έχεις αμέσως. Σε ρωτήν έτσι με το δεν υπάρχει έτσι. Το καταλαβαίνω τι λες, αλλά φεύγω να συνήθω πριν το Πάσχα. Δεν υπήρχε έτσι παρέτηση. Δεν είχαμε έτσι παρέτηση από το κατάστημα. Τώρα που ήρθε σήμερα, τι συζητάμε. Να κατέψουμε ένα ασθενή ο οποίος δεν είναι ασθενής. Εγώ λέω ότι να μην συνεχίσουμε να αφαιρούσουμε το θέμα ότι έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη παρέτηση από την άδεια. Το εισηγητικό είναι πριν το Πάσχα, οπότε δεν υπάρχει. Εύλογο. Δεν έχω να πάω όμως αυτό, να το κομμάτι. Γιώργο, τι λέτε για το θέμα να διαλύσουμε. Εγώ λέω ότι δεν εμφύσεστε το θέμα. Σωστά. Να σας πω απλώς πάλι μια επιθέση, θα πρέπει σε φορά να ρωτήσουμε το ερώτημα θα γίνει στην υπηρεσία γενικά και όλα τα καταστήματα γιατί αύριο θα γίνει ένα άλλο κατάστημα. Και το συζητήσουμε ξανά για να τρώμε το κομμάτι. Επειδή θα δούμε και τέτοια πολλά θέματα ακόμη, εγώ θα πρέπει νομίζω η υπηρεσία να το δει, εάν θα πρέπει να ζητάμε τη σύγχρονη γνώση τη αρχαιολογία και των νοτέρων για τα προσδοκαθήκοντα. Το ερώτημα προ την υπηρεσία όμω θα γίνει μεταξύ μα και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε στην ιδιότητα του. Ναι, το συζητάμε τώρα και το λέμε. Εντάξει. Γιατί δεν είναι επέκταση αυτό, είναι χρήση πεζοδρομίου. Σωστό και εγώ. Πάμε στο τρίτο θέμα. Επομένως, εμείς τι στείλουμε. Εσείς ανοίγετε την λειτουργία κανονικά αφού δεν κάνουμε ανάγκη στα δύο. Αφού κάνετε παρέτηση από το πρώτο σύστημα. Πόσο πρέπει και την τραπεζοκαθήματα. Δεν θα σας το πω. Εάν όμως βγάλει τραπεζοκαθήματα, θα σας το πω. 10 φορές θα το γράψω, όχι μία.
ιστορία που κατέφερε όμως. Να το δω. Ορίστε. Την αίτηση να έχουμε φέρει. Κοντοτυρία. Και φοιτητικέ έφερε στην ιστορία. Πάμε παρακαλώ. Πάμε στο τέλο. Δώστε το θέμα, προσωρινή ανάκληση μία άδεια της Ουγγίας καταστήματος, κέντρο διασκέδασης εταιρείας Ποταμόπουλος Παπαγιάννης, Αλφοβικό, Ιερεχό, 7. Να σε προλάβω λίγο. Ναι. Η παλιότερα σε άλλη συνεδρία είπα στα εισηγητικά υποχρεώμαστε που θα διαβάζουν. Αν είναι παρόντες εδώ κάποιοι ενδιαφερόμενοι και θέλουν να πούνε και δεν σου πούνε, αλλά το εισηγητικό πετάτε μας το διαβάσουμε. Και το διαβάζουμε. Θες να εγώ δεν διαβάζω το πρόγραμμα του εισηγητικού, θα διαβάζω στο το διατάφερα. Δύο λόγια να πω μόνο ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τον νομοτονόμο, από τα κέντρα διασκέδασης πρέπει να έχουμε ένα πάρκι. Το συγκεκριμένο κατάστημα πρέπει να εκτελεστεί με 19 θέσεις στάθμευσης στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και η υπηρεσία ζητάει να κάνει ανάκληση, προσωρινή ανάκληση σταδίας, έτσι, και τη σφράγησή του μέχρι να αποσχοληθεί αυτό και το δεύτερο που ζητάει η σύμφωνη γνώμη της εμπορίας να πει ότι είναι η Ελληνική Μακεδονία. Αυτά τα δύο. Είναι πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Ζητάω παράταση λίγο να δω, έτσι κι αλλιώς το μαγαζί είναι κλειστό και θα είναι κλειστό για τους θερινούς μήνες. Το μαγαζί είναι το διαθέσιμο ελληνό. Και ζητάω παράταση κάποιες εβδομάδες να βρω θέσεις πάρκι να σας φέρω. Υπάρχει διάθεση. Το μαγαζί έτσι κι αλλιώς είναι κλειστό. Δεν λειτουργεί. Υπάρχει διάθεση δηλαδή για να βρεις. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί το κατάστημα. Όχι. Θα είναι κλειστό το μαγαζί για τους ελληνικούς μήνες. Ήδη έχει κλείσει το μαγαζί. Και τι θα σε πειράζει εάν παίρναμε ακόμα το 10 ημερών που είναι τυπικό και να το φέρει στα. Λίγο παραπάνω, αν γίνεται, αν μπορείτε. Αν... Εσύ θα ανοίξει μετά από 10 μέρες, όχι. Όχι, βέβαια, το μαγαζί θα ανοίξει το Σεπτέμβριο. Εμείς θα πάρουμε μια απόφαση για να μας συζητήσουμε. Να είμαστε και εμείς γνώμη μας. Εμείς θα πάρουμε μια απόφαση σύμφωνα με το συζητητικό. Να καλύψει να φέρει αυτά. Αυτά είναι η προσωρινή ανάγκη. Για να έχει προσωρινή. Συγγνώμη, φέρω όμως. Ναι, εσύ αυτό που φέρω από την πιστότητα θα πηγαίνει να καλοκαίρι. Για να γίνει και πώς το λένε αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που η αναβολή δεν έχει ουσία, δεν λειτουργεί. Αν λειτουργούσε θα έχει μια ουσία. Όχι, αν λειτουργούσε θα έχουμε και πίστη. Οπότε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και πρώτης εσύ να φέρεις τις θέσεις και τις θέσεις πρέπει να τις βρει πιο εύκολα από την. Για την νεοτέρα. Ναι, νεοτέρα είναι το πρόβλημα. Εκεί πρέπει να κινηθεί. Έχω φέρει τα χαρτιά της νεοτέρας, έχω πάρει. Είναι εκεί πέρα. Όχι, έχει από την νεοτέρα από το αποδοτικό. Εγώ έχω καταλάβει ότι από τη συζήτηση με τους υπαλλήλους ότι από την νεοτέρα το έχει πάρει. Βέβαια, αυτό που φέρει στον κύριο Παπαδάκη. Αυτό που φέρει στον κύριο Παπαδάκη. Κινέζει πάρει την κίνηση και αλλαγή χρήση άδεια στο όνομά μου. Να γίνει το συνολικό μου το λογιστή και με αυτά. Μπαίνει στο όνομά μου. Να θα δοθεί να σα δώσω μια παράταση. Δεν θα πρέπει να βρείτε. Το κλειστό το μαγαζί. Το κλειστό το μαγαζί. Το μισθό είναι να το κάνουμε ανάκληση. Για πόσο παραμέρες. Παράταση για πόσο θα δώσουμε. Παράκληση για πόσο. Για δύο-τρεις εβδομάδες, όπως δύο-τρεις εβδομάδες δεν είναι χώρο. Έτσι και το μαγαζί είναι κλειστό, αυτό σας το είπα. Δεν είναι αξιόνομα το παιδί, ξαναφέρει καρδιά. Αφού δεν αξιόνομα, το παιδί στο όνομά του ξαναφέρει. Δεν αλλάζει. Έχει αποφύγει ένας, προχώρησε ένας. Αυτό το πράγμα είναι μόνο. Ήταν δύο συνέδριοι. Δεν θα προχωρήσω ένα συνέδριο. Θα γίνει προχωρήσει για το σαντικού. Είναι μια διαδικασία στην εφορία που θα προχωρήσει όλα. Μια προχωρήσει για το σαντικού δεν επηρεάζει. Ναι, δεν είναι μια προχωρήση κατά σαντικού, την έχω πάρει, δεν είναι φωτό στο τμήμα. Δώσε τρεις μήνες παράταση. Τι είναι αυτό. Τρεις μήνες δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα δώσουμε ένα προχωρητικό διάστημα να δώσουμε. Όσο μπορείτε εσείς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, το μαγαζί είναι κλειστό. Αλλά και ανάγκη να γίνει για ποιο λόγο. Εμεί δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε. Απευθεία. Στην όταν να δώσουμε ένα μήνα παράδοση, σα φτάνει. Πάρα πολύ. Ναι, βεβαίω. Θα σα δώσουμε ένα μήνα παράδοση, θα ψάξει να βάλει. Από τι άλλε θέσει που θα πειρέσει. Δεν ικανοποιεί εμένα. Το μιλητόριο τηλέφωνο βέβαια. Πάρα νομίζω ένα μήνα. Υπάρχει τηλέφωνο το βρει. Εντάξει, θα το βρει αυτό. Θα βρω ψάχνω μόνο για να σα πω ότι ξέρετε πω είναι πράγματα. Ό,τι μπορώ να βρω καλύτερο.
Και ίσως ήθελα να δω, άμα επειδή θα μειώσουν κάποια τραπεζοκαθίσματα, αν μειωθούν και θέσεις πάρκι. Κάθε τέσσερα άτομα να φύγουν. Βέβαια θα μειωθούν. Όχι κάθε τέσσερα. Με τα τετραγωνικά είναι, με τα τετραγωνικά είναι, αλλά είναι με τραπεζοκαθίσματα. Κάθε τέσσερα άτομα, κάθε οκτώ είναι ή κάθε τέσσερα. Κάθε είναι, είναι καλά δηλαδή. Κάθε τέσσερα είναι. Το επαδό του κτίσματος, επειδή μειώθηκε το μαγαζί, έχω κλείσει κάποιους χώρους. Γι' αυτό θέλω λίγο να το εξετάσω. Γι' αυτό ένας μήνας θα βρουν αρκετός για να αναλύσω όλα αυτά τα θέματα. Άρα το λέμε ένα μήνα το λέμε μόνο. Θα δώσουμε ένα μήνα αφού πιστεύετε σε ένα μήνα θα είναι... Εντάξει, να βρει έναν άλλο χώρο, να πει, εντάξει. Συμφωνούμε ένα μήνα. Συμφωνούμε. Στράτη πόλα. Ναι, εντάξει. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση μας έχει έρθει από την αρχαιολογία, από την Βυζαντινή αρχαιολογία, έγγραφο το οποίο λέει ότι ανακαλούν τη σύμφωνη μόνο τους, αυτό λεπτό να σας το διαβάσω, ή αν τα έχετε διαβάσει, όχι να τα ανακαλούν. Ανακαλούν, γιατί για ποιο λόγο. Εμείς, επειδή ανακαλεί αυτή τη στιγμή τη σύμφωνη γνώμη σε αρχαιολογία, πρέπει να επανεξετάσουμε την άδεια λειτουργία. Τον λόγο που ανακαλούν, το λένε. Ότι δεν πληρώνουν πια τους όψους, είχαν θέσει και τον δώσανε την έγκρισή τους. Δώσανε έγκριση και τώρα... Είχαν δώσει έγκριση με άλλες όψεις. Και άλλαξε το μαγαζί, δεν άλλαξε το μαγαζί. Η έγκριση είναι του 2006-2007. Άλλαξε το μαγαζί το 2014. Λέει ότι η Ανδοκάτια Φορία ανακαλεί την υπαλλήλου 27-12-2012 για την αποφάση τους για την δουλειά του καταστήματος, δεδομένου της έβαλας της διατάξης του νόμου 3.027 του 2002, η έγκριση του Υπήρου Φορέα Προστασίας του Μνημείου είναι προαπαιτούμενη για την χρήση της άδειας κίνησης της λειτουργίας του καταστήματος και δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί το κατάστημα εφόσον η έγκριση αυτή έχει αναπτυχθεί. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία στέλνει σε εμάς την Ευρωπαϊκή που λέει να ανακαλέσουμε την άδεια. Αλλά αυτό που θέλω να πω, που πρέπει να το αναφέρουμε σίγουρα είναι ότι έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα για τα ζητήματα αυτά που τουλάχιστον λέει ότι η αρχαιολογία ανακαλεί την σύμφωνη γνώμη τους. Έχει κατατεθεί φάκελος στις 24 Τετάρτου του 2016 στην εφορία, η οποία δεν έχει απαντήσει ακόμα. Θεωρώ ότι επειδή η αρχαιολογία πρέπει να απαντήσει σε ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών, θα πρέπει να δώσουμε από την ημερομηνία που έχει κατατεθεί αυτό στην αρχαιολογία, δηλαδή από τις 21 Τετάρτου, του έχουμε χρονικό διάστημα 2 μηνών, μέχρι να απαντήσει στην εφορία σχετικά. 21 Τετάρτου καταθέσαμε ένα έγγραφο με το οποίο έχουμε κάνει και καταθέσαμε και μελέτη στις 4 Πέμπτου. Η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί από το τοπικό συμβούλιο. Ωραία. Σαν να καταθέσετε στις 4 Πέμπτου. Με ημερομηνία λοιπόν 4 Πέμπτου. Συμφωνούμε να δώσουμε 2 μήνες παράταση μέχρι να το λύσει η αρχαιολογία. Συμφωνώ. Που άρεγε τον άλλο στο 3. Που να φροντίσουν οι δεσί να σταματήσει το κυνηγητό. Γιατί μέχρι 21, μέχρι όχι, το καινούργιο αυτό που καταθέσατε. 4-5 πάνω 4-5. Όποτε θέλουν να πατάνε, όποτε θέλουν να πατάνε. Εντάξει. Πάμε 2 μήνες με το καινούργιο έγγραφο, όχι με την πρώτη. Δεν είναι Μέχρι τις 4 Ιουλίου. Εντάξει. Περιμένετε, παίξαμε, κεράστε. Όχι, το μαγαζί. Σίγουρα είναι τώρα. Σίγουρα είναι.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Το πέμπτο θέμα είναι η εισήγηση με το Ιδιωτικό Συμβούλιο για τη μελέτηση περιβαλλοντικών εκτόσεων έργων αντιπυρηνικής προστασίας στην περιφερειακή Γεώργια Τάφρος 66 και το ποταμό του Δία. Το γύρισε με δύο. Το μελέτηκο έργο αφορά την αντιπυρηνική προστασία της περιφερειακής Γεώργιας Τάφρα 66 και του ποταμού Λιβύα. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθαρισμός και κατά τόπο διευθέτηση της κήτης των δύο αυτών των παιχτών, ώστε να βελτιωθούν τα γραφικά χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξουν τη μέγιστη δυνατή παρακολουθητικότητα και τη βέλτιστη λειτουργικότητά τους. Οι δύο αποδέκτες δεν είναι φυσικά έργα, δεν είναι τεχνικά έργα και σύμφωνα με 80 και μετά από 80 χρόνια λειτουργίας, οι υπασταθείς υδρολογικές, αποτυπωτικές και κυρίως γεωλογικές συνθήκες παρουσιάζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη γεωμετρία τους, στην υποδομή και στις διαδρομές. Και στη φύση των απορών φυσικά. Αποτέλεσμα αυτό είναι αυξημένη κίνδυνη πλημμυρών και ιδιαίτερα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα μεταστάσεις με νερά και την ποιότητά του. Στόχος της μελέτης είναι να καταγραφούν οι γεωμετρικές αλλοιώσεις από τη διάβρωση, την απόθεση πεντών και την καθίζηση, να επανεκτιμηθούν οι απορροές σε κάθε κρίσιμη θέση του δύο χαράξεων και να ελευθεί η δρομική κοινωνική συγκεκριότητα και να επισημανθούν τα ειδικά προβλήματα και να προβλεφθούν τα απαραίτητα έργα για την άρση του έργου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε και στο τελευταίο θέμα, στο έκτο, νομοθέτηση για την εκ νέου επιβολή γνωριμικής απολυτρώσεως του περιθώριου έκτασης κατά 258 τετραγωνικών μέτρων μέσα στην οικοδομικό τετράγωνο 145 του νομοθετικού σχεδίου της χώρας της Ιβέρειας και έπειτα του Ιστοδούρου Πλατάνου σε συμμόρφωση με περιπαλήθυνο 154 κάτω λίγη και 12 απόφαση από τους μελούς διοικητικού εσωτερικού Ιβέρειας. Πολύ είναι το οικόπεδο πίσω από τη δημοτική αγορά που χρησιμοποιείται σαν χώρο στάθμευση. Έχει μια λυσίδα εκεί και που χρησιμοποιούν κάποιοι και βάζουμε και αυτοκίνητα του Δήμου μερικά. Το οικόπεδο αυτό εν μέρη είναι η ιδιοκτησία Ζαμάνη, εν μέρη υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ιδιοκτησία Ζαμάνη και του Δήμου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η δικαστική διαμάχη για την ιδιοκτησία. Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί από την ΕΠΑ το 88 ως χώρος πρασίνου. Η οικογένεια Ζαμάνη ζήτησε και πήρε το δικαστήριο δικαστική απόφαση άρσης της απαλωτήρωσης αυτής ως χώρου πρασίνου και ήρθε τώρα να ζητήσει την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Επειδή ο Δήμος γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι και έχει το δικαίωμα από τον νόμο ο Δήμος να επιβάλλει εκ νέου να άρει και να επιβάλλει εκ νέου την απαλωτρίωση, έχει δεσμεύσει τα χρήματα σε ειδικό κωδικό πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα εισάγεται εδώ γιατί έτσι ορίζει ο νόμος και εάν θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή σας, μετά θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν ο φάκελος, μετά θα έχει το δρόμο της δημοσιότητας και εν τέλει θα πάει στην περιφέρεια για έλεγχο και από εκεί και μετά ό,τι λέει πάλι ο νόμος. Υπάρχουν δεσμευμένα τα χρήματα, έχει δηλωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η θέληση του Δήμου να το επανεπιβάλλει το σχέδιο, να το ξανακάνει χώρο πράσινο παιδική χαρά. Αυτό είναι. Κάνω μια ερώτηση. Η απόφαση είναι πρωτόδικη. Αυτές οι αποφάσεις να είναι πρωτόδικες και δεν είναι και συμβάλλονται. Δεν είναι και συμβάλλονται. Γιατί το ερώτημα που έκανα γιατί δεν είναι. Όχι, αυτές οι αποφάσεις για τις άρσεις γνωτομικών απαλωτριώσεων, ο ίδιος ο νόμος λέει ότι είναι οριστικές και μετάκλητες. Και μπορούσαμε να κάνουμε έφεση, αλλά θα έβγαινε άκυρη του νόμου. Ήταν. Εξάλλου πάω και γνωμοδοτήσει του νομικού του Δήμου για τέτοιου είδου αποφάσεις. Άρα, εγώ από ό,τι κατάλαβα, η πρόταση τη
υπηρεσίας είναι να επαναχαρακτηριστεί. Αυτό το έτσι δεν ξέρω να κρουστεί έκδοση. Μα ήδη έχει γνωμορωτήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από αυτό. Ωστόσο, μεταξύ Λαμάνη και Δήμου θα γίνουμε και αποζημιώσεις αντιστοιχείων. Ναι, όποιος κριθεί μετά δικαιούχος με δικαστική απόφαση θα λάβει την αποζημίωση που θα. Και με ποια πράξη θα γίνει αυτό, γιατί θα κάνει πράξη ο Δήμος? Θα γίνει πρώτα η τροποποίηση, θα ολοκληρωθεί, μετά θα γίνει πράξη τακτοποίηση και αναλογισμού όπως πρέπει, θα βγουν οι υποχρεώσεις και αυτοί που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι στο δικαστήριο θα λάβουν αποζημίωση. Ή θα πληρώσω. Ναι, ή θα πληρώσω. Εγώ δεν έχω καμία ερώτηση άλλη. Συμφωνώ με την εισήγηση της υπηρεσίας. Νομίζω ότι είναι πιο ορθή. Η περιοχή εκεί έτσι και σπάσει από τον χώρο του Πρασίνου. Αλλά θα κάνω και μια τεχνική ερώτηση, έτσι όπως και το γνωρίζει. Όταν η ΣΕΠΑ δεν είναι ο χαρακτηρισμός αυτός. Ναι. Έτσι. Έχω την εντύπωση από τα λίγα που γνωρίζω, γιατί δεν ασχολήθηκα πολύ, ότι για να αποχαρακτηρίζει χώρο κοινόπουλο στο Ιβρασίνο πρέπει να το συμπληρώσει κάπου αλλού. Πώς? Όχι, ο μόνος τρόπος, ναι, για να αποχαρακτηρίσει κάποιο κοινόπουλο στο χώρο. Θα σας πω. Για να αποχαρακτηρίσει κοινόχρηστο στο χώρο ή πρέπει να τον προβλέψεις ίδιο ή μεγαλύτερο στην ίδια πολεοδομική ενότητα ή μετά από δικαστική απόφαση. Ναι, ο νόμος αυτός προβλέπει να υπάρχει η ισοτιμία, να το πω έτσι, το κοινόχρηστο χώρο στο δικαστήριο. Το λαμβάνει υπόψη ο δικηγόρος μας, δεν το έθεσε. Ο νόμος λέει ότι εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση άρσης του κοινόχρηστου χώρου, είναι αποδεκτό. Δεν απαιτείται να βρεθεί άλλος κοινόχρηστος χώρος. Αλλά μόνο στις περιπτώσεις αυτές που ορίζεται από το δικαστήριο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει το ισοζύγιο κοινόχρηστων χώρων να είναι θετικό. Λοιπόν, πιστεύω ότι η πόλη μας έκανε την πράση, η υπηρεσία σου πέρα να γίνει πρόσφαση, θα παραμείνει, όχι. Θα παραμείνει, να παραμείνει. Βέβαια, δεν είναι πράσινο. Θα παραμείνει. Συμφωνώ με αυτό. Ευχαριστώ.